Μέσα. Μάλιστα. Κύριος Κουρλέτης, σας προβληματίζει το γεγονός ότι αν κρίνω από το πώς μιλάει για τη Νέα Αριστερά ο κύριος Κασελάκης, ουσιαστικά σας πετάει εκτός αυτής της συζήτησης. Υποθέτω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν θα ανεχόταν ποτέ να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με εκπροσώπους της Νέας Αριστεράς. Πιο πολύ μας προβληματίζουν τα πραγματικά γεγονότα και ο χάρτης σήμερα στη χώρα. Και λιγότερο θα έλεγα ο κύριος Κασελάκης, με την έννοια ότι ο κύριος Κασελάκης έχει τη διαδρομή του, έχει διαμορφώσει το στίγμα του με αυτά τα αντιφατικά χαρακτηριστικά και με μια κουβέντα έχει πολύ λίγη σχέση με όλες σχεδόν τις εκδοχές της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Αλλά επιτρέψτε μου, αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω και εγώ μια αναφορά στη δήλωση του κυρίου Κούγια. Είναι μια δήλωση η οποία κολυμπάει μέσα στο βούρκο της σχεδαιότητας. Και θα έλεγα ότι σε τέτοια πρόσωπα τα οποία βγαίνουν μάλιστα και έχουν ένα δημόσιο λόγο, η πρώτη ποινή, πέρα να τον ψέγουμε, είναι να μην τον φωνάζουμε. Και το λέω σε εσάς στις εκπομπές. Λιγότερο δημόσιο βήμα στους Κούγιες και στον κύριο Κούγια. Και αυτό δεν είναι λογοκρισία. Λοιπόν, όχι. Είναι ποινή. Είναι αντίδραση στην κοινωνική. Προστασία της αξιοπρέπειας της κοινωνίας. Μιλάνε όλοι, δεν έχουν γνώση, αλλά έχουν γνώμη. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στο περιεχόμενο. Ναι. Άκουσα πριν τον κύριο Καρανικόλα. Δεν θέλω να απαντήσω σε όλα τα θέματα τα πολιτικά που έβαλε. Αλλά ουσιαστικά ο κύριος Καρανικόλας την επόμενη μιας μεγάλης υποχώρησης της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίζεται τους λόγους που οδηγήσαν σε αυτή την υποχώρηση. Και αναφέρουμε αυτά που είπε για το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ αιμορραγεί. Είμαστε σε μια δραματική κατάσταση. Ναι. Όποιος επισκεφθεί περιφερειακά, κεντρικά νοσοκομεία θα δει απελπισμένους ανθρώπους, προκυρήσονται θέσεις και δεν πηγαίνουν διότι δεν υπάρχει πολιτική στήριξη. Αντίθετα, υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Και αυτό τώρα εκτιμήθηκε. Ο κόσμος δια της αποχής του και δια της συρρήκνωσης των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας είπε τουλάχιστον ότι στα θέματα της ακρίβειας, στα θέματα της δημόσιας υγείας αποτύχατε, κύριοι. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι που το συμμερίζονται και οι συνδετημόνες εδώ είναι γιατί δεν κερδίζουν οι άλλες φωνές της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Διότι πράγματι είναι τραγικό. Η Νέα Δημοκρατία να έχει χάσει ένα στους δύο ψηφοφόρους, ο ΣΥΡΙΖΑ ένα στους τρεις, το ΠΑΣΟΚ ένα στους πέντε, ταυτοχρόνως. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή μια μπλοκαρισμένη ένα κοινωνία. Ένα στους πέντε από πότε? Δεν από τον πανηγυρίζω. Μάιο. Από τον Μάιο πέρσι. Ναι. Από τον Μάιο πέρσι. Τι βουλευτές εκλογές. 100.000. Ναι. Δεν κάνω κανένα τρίκ νούμερα να φέρω. Λοιπόν, όχι, αλλά με... Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα ότι αν θέλει κανείς να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση πρέπει να ασχοληθεί λιγότερο με την αρχιτεκτονική και την μηχανική της άθρησης των δυνάμεων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Εγώ διακρίνω την αριστερά και την κεντροαριστερά. Δεν δέχομαι, διότι ιστορικά ποτέ δεν υπήρξε ως ενιαίος χώρος. Δεν δέχομαι το ενιαίο του χώρου. Δέχομαι όμως και επιζητώ και υποστηρίζω μια αριστερά ικανή να κάνει συμμαχίες, να προτάσει την αναγκαιότητα προγραμματικών συγκλήσεων. Εκεί όμως δεν γίνεται συζήτηση. Πριν από ένα χρόνο είχαμε το πεδίο της απλής αναλογικής. Πόσο το εκμεταλλεύτηκε η πλευρά του ΠΑΣΟΚ, όπου έδινε μια έτσι ανώθευτη εκπροσώπηση για το σχηματισμό τότε κυβέρνησης. Δεν το αντιλήφθηκε. Ξαφνικά έχει βγάλει τα συμπεράσματά της. Ή πόσο το κακοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ενώ ήταν αυτός που την ψήφισε, μίλαγε για κυβέρνηση ηττημένων. Άρα την υπονόμευε. Ναι. Και ήταν ένας μικροηγεμονισμός αυτός ο οποίος ακουγόταν τότε από τα χείλη της αντιπολίτευσης. Έχουμε τον μεγαλύτερο κόμμα στην Ευρώπη το 19 με 32%, το οποίο διαλύεται σιγά σιγά. Βρίσκεται σε μια περιδίνηση. Αυτά θα αναζητήσουμε απέναντι σε όλα αυτά, σύν την μεγάλη αποχή, τα αίτια αυτής της κατάστασης, ή θα μιλάμε γενικά και όριστα για καταγερματισμό. Μία άθρηση. Υπήρχε παλιότερα δηλαδή ένας ενίος χώρος όταν ήταν στην αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία? Όχι βέβαια. Άρα το ζητούμενο είναι γιατί αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη όλες οι εκδοχές της αριστεράς και κυρίως της κεντροαριστεράς έχουν ιτηθεί. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο συνέδριο που κάλεσε να υπάρχει μια συνεννόηση της αριστεράς και του κεντροαριστεράς στην Ευρώπη. Και τώρα είδα ότι συζητάγανε χθες για τα αξιώματα και υπάρχει μια συνεννόηση με την κυρία Φορντεν Λάιν και του Αντώνιο Κώστα. Άρα είναι σε μια αντίθετη κατεύθυνση από αυτή
που ο ίδιος υποστήριξε. Ναι. Αυτά μας προβληματίζουν. Η άνοδος όμως, απέναντι στην επέλαση ακροδεξιά. Εδώ είναι, ευτυχώς δεν έχουμε Λεπέν ακόμη στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά εντάξει. Έχουμε όμως μια σκληρή πολιτική εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας που πρέπει να δούμε, παρόλο ότι ο κόσμος στέλνει μήνυμα, γιατί εμείς δεν κερδίζουμε και πώς θα ανατραπεί. Και αυτό λοιπόν είναι μια βαθιά πολιτική υπόθεση. Η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο και προγραμματικά και διακριτικά δεν τον ωφέλησε. Αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Η στροφή της σοσιαλδημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια προς τον νεοφιλελευθερισμό δεν την ωφέλησε. Ο νεοφιλελευθερισμός ως πολιτική άνοιξε το δρόμο προς την ακροδεξιά. Αυτά είναι τα μεγάλα επίδικα. Όταν συγκυβερνούσε με τον Πάνο Καμένο, κύριε Σκουρλέτη, αυτά. Δεν την ευτελίζουμε, μωρέ, τώρα τη συζήτηση. Δεν την κύριε Χατζηδικόλα. Μιλάμε λίγο σοβαρά τώρα. Ευτελισμό είναι. Και δεν απευθύνομαι σε εσά, γιατί ξέρω ότι εσεί δεν είστε κοινωνό αυτή τη στιγμή. Όταν συγκυβερνούσε με τον Καμένο, αυτά δεν τα είχατε στο μυαλό σα. Τώρα ο Καμένο τι ήταν δηλαδή. Απαντάω εγώ και απαντά εσύ. Λοιπόν. Να δώσω κάποιε απαντήσει αυτά που άκουσα, κύριε Μελικό. Να βάλω μια τελεία. Εκ του περιεχομένου προηγούμενα να κάνω ένα σχόλιο. Όχι βέβαια επιθετικό, σε όσα λέει ο κ. Σκουρλέτης. Να βάλω μια τελεία σε κάθε περίπτωση και εδώ είμαστε. Να βάλω λοιπόν μια τελεία. Άρα εγώ πιστεύω σήμερα ότι είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα στην παγκόσμια σκηνή και στην Ευρώπη, όπου δεν χωρά μια προσέγγιση στο επίπεδο μιας πολιτικής που θα βλέπει προς το κέντρο και με μέσους όρους. Το πρόβλημα, για παράδειγμα, της οικονομίας του πολέμου, που είναι πρώτο σήμερα στην ατζέντα στην Ευρώπη, είναι πάνω αυτό πάνω στο οποίο θα οικοδομηθούν και οι νέες συμμαχίες. Συμφωνούμε με αυτό που συζητιέται σήμερα στην Ευρώπη για το ευρωομόλογο για τα εξοπλιστικά. Η Γερμανία αποφάσισε να κάνει υποχρεωτική την στράτευση για πρώτη φορά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει τις περισσότερες δαπάνες για εξοπλισμούς. Άκουσα στο συνέδριο του Αλέξου Τσίπρα τον κύριο Σχοινά να λέει, ας πούμε, μιλώντας για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ουκρανία, και να μόνοι προετοιμάζει. Μας να μείνουμε, πρέπει να είμαστε εκεί. Ναι, δηλαδή είναι φοβερό. Και δεν ακούω αυτή τη στιγμή την ανάγκη να υπάρξει ένα πραγματικά δυνατό φιλιρενικό κίνημα και να πει: όχι, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενιών. Θέλουμε ευρωομόλογο για το κοινωνικό κράτος, για να απαντήσουμε στις ανισότητες. Να το πει στον Πούτιν αυτό το κίνημα το φιλιρενικό. Να το πω στον στο Πούτιν, όχι, φίλε. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Μαμά. Λέω, ρωτάω. Αυτή είναι η απάντηση. Ρωτάω. Μα αυτή είναι η απάντηση. Αυτός κάνει την επίδεση. Που αυτή τη στιγμή έχουμε πληρώσει αυτόν τον πόλεμο ως Ευρώπη με το ενεργειακό κόστος και την ασφάλεια τη Ευρώπη. Οι τόσες επεκτάσεις του ΝΑΤΟ ήταν αναπόφευκτο ότι θα οδηγούσαν σε μια ρήξη. Εμένα με τρομάζει που ακούω ότι οι πυρηνικές κεφαλές μπαίνουν πάνω σε όπλα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Κύριε Γιαννούλη.